Εντάξει, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Μην κάνετε έτσι. Μα να πνιγεί ο Αλέκος έτσι ξαφνικά. Και να πεις ότι η πρώτη φορά που πνίγεται, μικρός σε ηλικία 3 χρονών, δεν είχε πνιγεί πάλι με την κόρα από το ψωμί. Δεν θυμάστε που τρέχα. Στα 14 δεν είχε πνιγεί με το ψαροκόκαλο. Τότε φτηνά τη γλίτωσε. Τι φτηνά. 30.000 μας πήρε ο γιατρός να του βγάλει το κόκαλο από το λαρίνι. Μετά στα 25 του που άνοιξε την πιτσαρία, δεν πνιγότανε στη δουλειά. Έτρεχε μέρα νύχτα να προλάβει. Άντρε Αλέκο, μας άφησες νωρίς. Εσάς σας άφησε νωρίς. Γιατί εμένα μ' άφησε τελευταίο. Άσε με, Αλέκο, άσε με, θα πάμε μαζί στον πάτο και οι δύο εκεί αυτός. Μη φεύγεις, μη φεύγεις. Αλήθεια, πώς έγινε. Τι πώς έγινε, μωρέ, τι σου λέω τώρα, τι με ρωτάς. Λοιπόν, ακούστε. Είμαστε στη θάλασσα. Είμαστε ανοιχτά. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, γιατί εγώ έχω την καντίνα εκεί στο καράβι, ξέρετε. Με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο ο σοφέρ από πάνω και μου λέει, έλα να κάτσεις λίγο στο πόδι μου, γιατί με έπιασε κόψη. Πάω κι εγώ, παίρνω τηλέφωνο τον Αλέκο, του λέω, Αλέκο, έλα κάτσε λίγο στο δικό μου πόδι. Εδώ στην καντίνα, να πάω λίγο πάνω στο πιδάλι. Έρχεται το Αλέκος, κάθεται. Λέω, κάνα 2 ώρες θα κάτσω και μετά θα συναντηθούμε κάτω στο αμπάρ. Του λέω, θα σε δω στο αμπάρ. Εντάξει, μου λέει. Πάω πάνω και όπως εγώ αρχίζω και οδηγάω, ο σοφέρ του πλοίου είχε αρχίσει το μεταξύ. Του δίνει να καταλάβει, τον άκουγα. Δίπλα μου, τον έβλεπα κιόλα. Εκεί που πάω για να γυρίσει το κεφάλι μου εγώ και οδηγούσα το πλοίο, ξαφνικά πέφτω πάνω σε ένα γνωστό που του χρώσταγα κάτι δανεικά. Άμα δεν τι κάνω, το κόβω αλλιώς. Και όμως το κόβω και το πατάω πρώτη Δευτέρα. Βλέπω το παγόβουνο. Ξέρεις τη Τζίνα αυτή τη Σουηδέζα που τα είχα 3 χρόνια. Ψάρενα εκεί, λέω τι κάνει τώρα αυτή εδώ, Θεός και ψυχή της, λέω μη μου αρχίσει πάλι τα αισθηματικά τα, έτσι δεν είμαι εγώ για τέτοια τώρα. Οδηγάω, το κόβω πάλι ανάποδα και χωρίς να δω πέφτω πάνω σε ένα άλλο διερχόμενο πλοίο. Δεν ήταν μεγάλη η ζημιά. Του λέω αυτού κάτσα να κάνω μια φιλική δήλωση. Με κρατάγανε 2 λουστρώνε από τα πόδια γιατί δεν έφερα απέναντι στο άλλο το καράβι. Έτσι να υπογράψω το χαρτί. Όση ώρα κάνουμε να υπογράψουμε τη φιλική δηλώση, άρχισε να βάζει νερά ο Αλέκος στο ψυγείο και τα βάλε όλα μαζί μαζεμένα, δεν ξέρω, και άρχισε το καράβι να αμπατάρει. Λέω, τι κάνουμε τώρα. Λέω, παιδιά, πηδήξτε, ήταν ακόμα εκεί, μιλάμε, δεν μπορεί να φανταστεί, 2 μέτρα. Λέω, αφήστε την κόμμα και πηδήξτε τη θάλασσα να σωθούμε. Πηδάμε στη θάλασσα και μπαίνουμε μέσα σε μια βάρκα που είχε εκεί το πλοίο. Και αρχίσαμε εκεί πέρα με τις μηχανές, όλοι είχε 2 μηχανές η βάρκα, να φύγουμε, να απομακρυνθούμε από το πλοίο. Μαζί και ο Αλέκος εδώ μεταξύ, μαζί και ο Αλέκος. Ξαφνικά εκεί που πηγαίνουμε με τη βάρκα, βλέπω, παιδιά, να μας πλησιάζει ένα σκυλόψαρο τόσο. Με ογέρι το πρέπει να τα. Και από πίσω ένα καρχαρία τεράστιο, το κυνήγα για να το φάει. Με το που βλέπαμε, εμείς το καρχαρία. Χεστήκαμε πάνω μας, χεστήκαμε και η βάρκα έγινε. Πέφτουμε όλοι μέσα στη θάλασσα, το μεταξύ από το πολύ χέσιμο έγινε μαλάγρα. Και άρχισα να μαζεύονται κάτι ψάρια, παιδιά μου. Πω, δεν είχα ξανά τέτοια ψάρια. Γόπες, μαρίδες, κοκοβγοί, κάτι αθερίνες, τόσες με το συμπάθειο. Τι κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Του λέω του Αλέκου, Αλέκο, άρχισε να κολυμπάς, μας και σωθούμε. Αρχίζαμε λοιπόν να παλεύουμε με τα κύματα. Και εκεί βλέπουμε το σουκλάκο, παλεύουμε με τον Τούρκο. Είχαμε δει την προηγούμενη μέρα μια αφίσα. Ποιος θα δίνει το σουκλάκο, και είχε απαντήσει ο Τούρκος, εγώ. Τον προσπερνάμε που λέτε με 2 αποφασιστικές κινήσεις. Αρχίζουμε να κολυμπάμε, κάποια στιγμή. Κοιτάω πίσω μου, πουθενά ο Αλέκος. Κοιτάω από εδώ δίπλα μου.
Τι είχε κάνει από πίσω για να μου κάνει πλάκα. Και το βλέπω που λέτε να είναι μπαγκωμένος πάνω από ένα φελό από μπουκάλια αυτά που πετάνε τα σημεία, ξέρει. Και να προσπαθεί να σωθεί. Λέω, φέρ' το φελό, ρε, του λέω. Γιατί ακόμα χαιζόμουν από το καρχάρι από χωρί. Δεν παίρνει, γιατί έτσι αρχώ. Του λέω, φέρ' το φελό, να το βάλω πίσω, πας. Σταματήσει να γίνεται μαλάγρα. Του παίρνω το φελό και... Αυτό ήταν, έτσι. Βλέπω τώρα, λέγω, παιδιά, να αρχίσει να πίνει νερό. Να πίνει νερό. Να πίνει νερό. Να πίνει νερό. Λέω, καλά, τόσο πολύ δίψαγε. Δεν περίμενα εγώ ότι δίψαγε τόσο πολύ. Και κάποια στιγμή το βλέπω να πηγαίνει στον πάτο, παιδιά. Ωχ, λέω, τι κάνω τώρα. Βουτάω με μια αποφασιστική κίνηση, έτσι. Πάντο πιάσα τα μαλλιά, μα. Λέγω, σε καράβλα, δεν είχε μαλλιά, τι να κάνω τώρα. Κάνω μια στο πιάτο τη μασχάλε. Ευτυχώ εκεί και το σηκώνω, πάνω το σηκώνω. Ανέστητο ο Αλέκο, παιδιά, ανέστητο. Λέω τι θα κάνω τώρα, θα του δώσω το φιλί τη ζωή. Πάνω μια έτσι του δίνω το φιλί τη ζωή. Αυτό φτιάχτηκε, δεν ξέρω, και άρχισε να με μπαλαμουτιάσει. Κάτσε ρε Αλέκο, του λέω. Κάτσε ρε Μανούλα, με εδώ πνιγόμαστε ρε Αλέκο. Και εσύ θέλει αίσθημα. Και τώρα απομακρύνω. Από μακριά μου. Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν, άρχισα να το χάνω. Κάποια στιγμή όπως σηκώνω τα μάτια μου να δω τι έχει απογίνει ο Αλέκος. Βλέπω έναν άλλον από το πλοίο, γύρω στα 90-95 χρονών, παλιός ναυτικός, θαλασσόλικος, να του κάνει μία έτσι και τον τρώει. Ο Αλέκος τώρα, ξέρετε, πρόβατο ήταν, τι να μιλήσει, τι να κάνει. Τον είδε ο θαλασσόλικος πρόβατο, του κάνει μία έτσι και τον τρώει. Αυτό ήταν, έτσι πήγε ο Αλέκος. Άμα να χαθεί ένας τέτοιος καπετάνιος. Τι καπετάνιος εσύ? Ο Αλέκος δεν ήταν καπετάνιος. Τι ήταν? Ο Αλέκος, Μούτσος. Μούτσος! Ναι, Μούτσος. Τα Μούτσο κλαίγανε και το μυρολογούσαν. Κάντε κι εσύ από εδώ, μες τα πόδια μας τόση ώρα.